επιστρέφει. Θα ασχοληθούμε με τη θύελλα. Πότε λοιπόν η θύελλα έχει ανάγκη την επεμβατική αντιμετώπιση? Ποια είναι η καλύτερη ώρα? Θα ξεκινήσουμε δύο λόγια για τον ορισμό. Δεν είναι όλοι σύμφωνοι. Αυτό όμως που κατά γενική ομολογία συμφωνούμε είναι ότι οι ασθενείς που δεν έχουν απεινιδωτή, για να πούμε ότι έχουν ηλεκτρική θύελλα, πρέπει μέσα στο 24ωρο να έχουν 3 ευδιάκριτα συμπτώματα κοιλιακής ταχυκαρδίας και κοιλιακής μαρμαργής. Και ασθενείς οι οποίοι φέρουν απεινιδιστή θα πρέπει να έχουν πάνω από 3 ευδιάκριτα επεισόδια τα οποία διαφοροποιούνται θεραπείες της συσκευής, οι οποίες μεσολαβεί μία από την άλλη τουλάχιστον 5 λεπτά. Ποια είναι η συχνότητα αυτού του φαινομένου που μας κάνει να ασχολούμαστε μαζί του? Η συχνότητα σε ανθρώπους που φέρουν απεινιδιστή είναι 2 έως 10% το χρόνο. Και αν θέλουμε να το δούμε στους ασθενείς οι οποίοι έβαλαν απεινιδιστή για δευτεροπαθή πρόληψη, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είχαν αυτόματα κοιλιακές ταχυκαρδίες, η συχνότητα φτάνει το 10 έως 58% στη διάρκεια του βίου τους, ενώ σε ανθρώπους που βάλαν απεινιδιστή για πρωτοπαθή πρόληψη φτάνει το 4 με 7%. Τι επίπτωση έχει αυτό? Πράγματι, όπως βλέπετε εδώ, έχει αυξήσει τη θνητότητα και είναι ένα φαινόμενο που μας αυξάνει την οσιρότητα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που προδιαθέτουν ασθενείς για ηλεκτρική θύελλα? Το χαμηλότερο κλάσμα εξωθήσεως, η εμφύτευση που γίνεται σε αρρώστους για δευτεροπαθή πρόληψη, η θεραπεία με κλάσ 1 αντιαρρυθμικά και η ύπαρξη μονομορφικής κοιλιακής ταχυκαρδίας στο ιστορικό του ασθενούς. Δύο λόγια για την παθηφυσιολογία για να καταλάβουμε την αντιμετώπιση και το στόχο της θεραπείας στην ηλεκτρική θύελλα είναι χρειάζονται ένα υπόστρωμα για να γίνει μια θύελλα. Χρειάζεται η ευμεταβλητότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, η οποία είναι εμφανή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Χρειάζεται ηλεκτροφυσιολογική ευμεταβλητότητα, δομική ευμεταβλητότητα και ορισμένοι πυροδότες. Αυτοί οι πυροδότες δεν είναι άλλοι από αρρυθμίες που προϋπάρχουν, από γενετικές διαταραχές, από φτωχή καρδιακή λειτουργία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ισχυμία, αλκοόλ και δυσπραγία στα φάρμακα. Τι επιπτώσεις θα έχει? Φαίνεται πραγματικά ότι κάθε φορά που έχουμε εκφορτήσεις σε σχέση με ασθενείς που δεν είχαν εκφορτήσεις στη ζωή τους, κάθε φορά έχουμε αύξηση θνητότητας και μάλιστα πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ κυρίαρχα στις μελέτες οι οποίες μας καθοδηγούν, η AVID είναι η μελέτη που οδήγησε στην τοποθέτηση απεινιδιστών για δευτεροπαθή πρόληψη και φάνηκε ότι οι ασθενείς με ηλεκτρική θύελλα στους επόμενους 3 μήνες θα έχουν αύξηση κατά 5,6 φορές περισσότερη θνητότητα και στη ΜΑΝΤΙ 2 που βάλαν απεινιδιστές για πρωτοπαθή πρόληψη βλέπετε ότι η ύπαρξη ηλεκτρικής θύελλας θα μας αυξήσει τη θνητότητα στους επόμενους 3 μήνες κατά 18%. Ποια είναι η θεραπεία? Υποκείμενοι μηχανισμοί. Υποκείμενα νοσήματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Επαναπρογραμματισμός, συσκευής, φαρμακοθεραπεία, καταστολή, νευροορμονική τροποποίηση και φυσικά το ablation. Οι υποκείμενοι μηχανισμοί είναι πολύ εύκολοι, μπορούμε να τους διορθώσουμε, ηλεκτρολίτες, οξύ, ισχυμία, φόρτιση όγκου. Να θυμάστε ότι στην ηλεκτρική θύελλα πολύ λίγο ευθύνεται η οξία ισχυμία. Αυτοί οι άρρωστοι έχουν μελετηθεί αρκετά και δεν λίγο ποσοστό οφείλεται σε οξία ισχυμία. Ο επαναπροσδιορισμός της συσκευής. Πρέπει να δούμε αν πρόκειται για κατάλληλη εκφόρτιση ή μη κατάλληλες. Πρέπει να επαναπρογραμματιστούμε, να αυξήσουμε τις αντιταχυκαρδιακές μετοδοτήσεις και να οδηγούμε τον άρρωστο σε γρήγορη εκφόρτιση πριν αυτός κάνει συγκοπές. Για να δούμε τώρα όμως πώς χωρίζουν οι οδηγίες τους ασθενείς αυτούς. Είναι η αιμοδυναμικά ασταθής, η αιμοδυναμικά σταθερή και οι ασθενείς με οξύ ισχυμία.
Οι αιμοδυναμικά ασταθείς άρρωστοι θα οδηγηθούν στις μονάδες και θα υποστηριχθούν με πρωτόκολλα καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης και όσοι δεν φέρουν απεινιδιστή με καρδιοανάταξη. Οι αιμοδυναμικά σταθεροί όμως ασθενείς θα υποβληθούν στην κυρίαρχη θεραπεία που είναι η αμοιοδαρώνη με τους β' αναστολής. Οι άνθρωποι με οξύ ισχυμία θα οδηγηθούν γρήγορα στο εργαστήριο για επανενάντωση. Και ερχόμαστε να μας απασχολήσουν οι ασθενείς που είναι σταθερά αιμοδυναμικά, όμως βρίσκονται σε ηλεκτρική θύελλα. Ποια είναι η κυρίαρχη θεραπεία? Η θεραπεία η φαρμακευτική, η οποία περιλαμβάνει την αμοιοδαρώνη σε ενδοφλέβια μορφή, άσχετα αν οι ασθενείς παίρνουν αγκορών από το στόμα, φαίνεται ότι η ενδοφλέβια είναι πιο αποτελεσματική και θα πρέπει να φορτιστούν παρότι παίρνουν αυτοί οι ασθενείς αμοιοδαρώνη. Και έρχεται πλέον να προστεθεί από το 2018 η προπρανολόλη και όχι οποιοδήποτε άλλο β' αναστολέας. Μέχρι τώρα λέγαμε β' αναστολής γενικά. Το 2018 καταλήγουμε ότι πρέπει να είναι η προπρανολόλη με 40 μιλιγκράμμ κάθε 6 ώρες και ανάλογα μέχρι συμπληρώσεως 48 ώρων και στη συνέχεια ανάλογα με την συνέχιση της αριθμίας ή όχι. Πού βασίζεται αυτό? Βασίζεται σε εργασία που δημοσιεύεται από την κλινική μας και η οποία δημοσιεύεται στο JAK και δείχνει πλέον είναι τυχεοποιημένη μελέτη. Έγινε συγκρίνοντας την ηλεκτρική θύελλα σε αυτούς τους ασθενείς που πήραν με το προλόλι και οι ασθενείς που πήραν προπρανολόλι. Ήταν η μεγαλύτερη σειρά που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αφορούσε 60 ασθενείς, οι οποίοι τυχεοποιήθηκαν ανεξάρτητα από τον ποιο β' μπλόκερ παίρνανε, σε προπρανολόλι και με το προλόλι, και μελετήθηκαν η ανταπόκρισή τους. Όπως φαίνεται, οι ασθενείς αυτοί μέσα στο πρώτο 24ωρο που παίρναν προπρανολόλι είχαν ανταπόκριση 90% σε σχέση με τους αρρώστους που παίρναν με το προλόλι, οι οποίοι είχαν μόνο 53%. Και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Το αποτέλεσμα, μείωση νοσηρότητας. Βλέπετε και αναλυτικά εδώ, πάντα το μπλε είναι η προπρανολόλη. Πολύ περισσότεροι ασθενείς και πολύ πιο γρήγορα ανταποκρίθηκαν στην προπρανολόλη και έτσι μπόρεσαν οι ασθενείς αυτοί να εξέλθουν του νοσοκομείου πολύ πιο γρήγορα και χωρίς επιπλοκές. Για να συμπληρώσω σήμερα, οι οδηγίες που υπάρχουν στο up-to-date δίνουν πια σαν οδηγία την προπρανολόλη σε συνδυασμό με την αμοιοδαρώνη. Άρα μπορούμε πλέον να μιλάμε για μη καρδιοκλεκτικούς β' αναστολής, οι οποίοι φαίνεται ότι αποτελούν την κυρίαρχη θεραπεία γιατί στοχεύουν ακριβώς στην καταστολή του αυτόνομου νευρικού συστήματος, του συμπαθητικού, το οποίο είναι το κυρίαρχα υπαίτιο για την ηλεκτρική θύελλα. Η Optic Study ήταν μια παλιά μελέτη του 2006, η οποία ακριβώς έδειχνε την υπεροχή της αμοιοδαρώνης με τους β' αναστολής όσον αφορά την πρόληψη των κοιλιακών αριθμιών. Και πάνω σε αυτήν βασίζεται η χορήγηση της αμοιοδαρώνης σε συνδυασμό με τους β' αναστολής. Τι γίνεται λοιπόν, πότε αυτοί οι ασθενείς θα οδηγηθούν στο ablation? Όπως φάνηκε και στη δική μας μελέτη, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό. Από τους 60 ασθενείς, 4 τελικά οδηγήθηκαν στον καθετηριασμό. Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς που θα οδηγηθούν στο ablation? Το λεγόμενο emergency ablation, θα πάνε γρήγορα στο εργαστήριο. Είναι οι ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία αμοιοδαρώνης και προπρανολόλης, δηλαδή συνεχίζουν και παίρνουν τους 48 ώρου να κάνουν υποτροπές, και είναι και οι ασθενείς οι οποίοι πήραν τη θεραπεία αυτή, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να την ανεχθούν, είχαν παράπλευρες απώλειες και γι' αυτό οδηγούνται αναγκαστικά στο ablation. Ποια είναι τα αποτελέσματα του ablation? Αν δούμε λοιπόν μια μετανάλυση από 39, ουσιαστικά γίνεται ένα review από 39 μελέτες, γιατί οι άρρωστοι που κάναν ablation ήταν λίγοι σε αριθμό, μικρές σειρές.
Άρα έρχεται το 2013 να μαζευτούν όλα αυτοί οι ασθενείς και φάνηκε ότι πράγματι σε έναν αριθμό 400 περίπου ασθενών είχαν μια και ψηλή επιτυχία από το ablation που έφτασε το 72%, ένα 6%, 0,6% ήταν η θνητότητα και ένα 6% υποτροπές. Και δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ διατατικής, αυτά είναι όλα μη στατιστικά σημαντικά, και ισχυμικής μυοκαρδιοπάθειας. Ανεξαρτήτου δηλαδή υποστρώματος των δύο νοσημάτων, η ανταπόκριση ήταν σημαντική. Και δύο λόγια για το νευροορμονική τροποποίηση που είναι σημαντικό, πού στοχεύει και αυτή. Δεν ανταποκρίθηκαν ούτε στα ablation, ούτε στα φάρμακα. Ο κυρίαρχος ρόλος του αυτόνομου νευρικού συστήματος φαίνεται και στην ανταπόκριση σε αυτή τη θεραπεία. Έχουμε τη λεγόμενη επισκληρίδη αναισθησία. Είναι το μπλοκάρισμα του αστεροειδούς γαγλίου, η καρδιακή συμπαθητική απονεύρωση που γίνεται χειρουργικά και η απονεύρωση των νεφρικών. Δηλαδή στην ουσία μπλοκάρουμε πάλι το συμπαθητικό. Γι' αυτό είδατε ότι και η προπανολόνη ήταν σημαντική. Είναι μη καρδιοεκλεκτικός, πιάνει όλους τους υποδοχείς. Έτσι λοιπόν και αυτοί, στοχεύοντας κεντρικά στο συμπαθητικό, φαίνεται ότι είχαν μια αποτελεσματικότητα, δημοσιεύεται το 17 μια σειρά 120 ασθενών που τους κάνανε χειρουργική καρδιακή απονεύρωση και πράγματι αυτοί οι ασθενείς είχαν μια ανταπόκριση που έφτασε στο 50% όσον αφορά το recurrence rate της ηλεκτρικής θύελλας και των συμβαμάτων γενικώς. 24 σε ένα διάστημα 2 ετών κατά μέσο όρο είχαμε μια ανταπόκριση 58%. Και αυτό, όπως είδατε, αφού τα ηλεκτρικά συμβάματα συνδέονται με θνητότητα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό τη μείωση θνητότητας κατά 10% είχαν αυτοί οι ασθενείς. Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τελείωσε η ηλεκτρική θύελλα. Τι θα κάνουμε, οι ασθενείς θα συνεχίσουν τα αντιαρρυθμικά φάρμακα, είτε κάναν ablation είτε δεν κάναν ablation. Και ποια είναι αυτά, μην ξεχνάτε την αμυοδαρώνη σε ασθενείς με καρδιακή δυσλειτουργία, τους β' αναστολής και βέβαια όχι τη σοταλόλη και τη μεξιλετίνη. Το τονίζω, είναι αντένδειξη να χρησιμοποιήσουμε σε αυτού τους ασθενείς σοταλόλη ή μεξιλετίνη. Οι περισσότεροι ούτε τη μεξιλετίνη δεν χρησιμοποιούν πια. Έχει δείξει αύξηση θνητότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αφήσουμε τις ερωτήσεις.